Δεύτερη εβδομάδα των Πανελληνίων Εξετάσεων και σήμερα Δευτέρα οι μαθητές εξετάστηκαν σε μαθήματα που ανάλογα με την απόδοσή τους θα κρίνουν και τις βάσεις. Σήμερα εξετάστηκαν λοιπόν στην ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, στην ιστορία και στη φυσική. Πολυτεχνείο θέλει να περάσει. Ξάνθη, Γιάννενα, θα δούμε. Όπου καθίσει. Ένας χρόνος αναμονής, φαντάζομαι και ότι... Και περισσότερο, θα έλεγα. Αγωνία, εντάξει, τα παιδιά πασχίζουν πάρα πολύ. Τώρα θα δείξω το αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος και για την οικογένεια, φαντάζομαι. Φυσικά, για όλους νομίζω, για όλους τους γονείς. Είναι. Το αποτέλεσμα μετράει πάντως και η προσπάθεια των παιδιών. Το γάιδαρο το φάγανε, η ουρά έμεινε τώρα. Δύσκολη ουρά. Δύσκολη ουρά. Προγραμματισμό. Προγραμματισμό, και πώς το πήγες. Τέλεια. Ναι, εντάξει. Πιστεύω ότι ήταν το τρίτο θέμα κάπως περίπλοκο. Αλλά τα κατάφερα. Εντάξει, δεν είχα πρόβλημα. Λίγο με τη θεωρία. Είσαι προετοιμασμένη, δηλαδή. Ναι, ναι, τελείως. Είχα κάνει σκληρή προετοιμασία. Πού στοχεύεις να περάσεις? Πληροφορική στην Αθήνα. Συγκεκριμένα στην Αθήνα, υπάρχει κάποιος λόγος? Βασικά είναι το τμήμα που θέλω, στο Χαροκόπιο. Πληροφορική και τελματική. Αυτό. Πολύ καλά. Μπράβο. Ναι. Είσαι προετοιμασμένο? Ναι, ήμουν προετοιμασμένο. Τα θέματα εντάξει. Εύκολα σχετικά. Τα β' λίγο πιο ζώρικα, αλλά ήταν εύκολα. Πες μας και τι έδινε. Πατά. Φυσική έδινα εγώ. Φυσική. Ναι. Και πού θες να περάσει? Εγώ φυσικό θέλω. Οπότε... Με το που τελειώσει εξετάσει, να φανταστώ ότι θα ζητήσει διακοπέ με τι φίλε και να ξεφύγει. Δεν ξέρω τι θα ζητήσει το παιδί. Μια φορά όλοι μαζί ένα πάρτι θα το κάνουμε. Και γονείς και παιδιά. Το έχουμε όλοι ανάγκη, νομίζω. Σε περίπτωση που δεν πετύχει τους στόχους της, που δεν το ευχόμαστε αυτό, αλλά λέω σε περίπτωση που θα την παροτρύνατε να ξαναέδινε εξετάσεις. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό της θέμα και του κάθε παιδιού. Νομίζω όμως ότι τίποτα δεν ξεκινάει και τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια. Τι να πω, δεν ξέρω. Εύχομαι για όλους το καλύτερο. Το ενδεχόμενο να έφυγε στο εξωτερικό, οι συνθήκες είναι καλύτερες εκεί, στο εκπαιδευτικό τομέα? Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι καλύτερο στον εκπαιδευτικό τομέα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε τα καλύτερα μυαλά. Και στα πολυτεχνία μας και αυτό φαίνεται βέβαια για τα μυαλά που φεύγουν έξω δυστυχώς. Αλλά δεν το γνωρίζω. Αν θέλει, εμείς είμαστε εδώ. Ωραία. Σε ποια πόλη θα ήθελες να περάσεις, έτσι κατά προτίμηση? Στην Κρήτη, μάλλον. Στην Κρήτη περισσότερο θέλω. Ωραία. Και το επόμενο μάθημα? Το επόμενο είναι χημεία μεθαύριο. Μεθαύριο. Πώς θα πας εκεί, πώς θα βλέπεις πράγματα? Εντάξει, όχι τόσο καλά, αλλά εντάξει, το παλεύουμε. Η έκθεση πώς σου φάνηκε? Ήταν ένα διαφορετικό θέμα. Ναι, εντάξει, βατό ήταν, δεν ήταν δύσκολο θέμα. Αυτό. Τώρα το επόμενο μάθημα. Είναι το Αυθαρχία Οικονομικής Θεωρίας και εκεί έχω αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να γράψω πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι το μάθημα στο οποίο στοχεύεται για 19 όλοι, με 20. Όλοι, ναι, ναι, ναι. Όλοι όσοι διαβάζουν. Αυτά. Τα προηγούμενα μαθήματα πώς θα πήγες? Έκθεση... Έξι, εντάξει, νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά. Τώρα μαθηματικά. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μαθηματικά ήταν πρωτοφανή αυτά τα θέματα. Η Χριστίνα φαίνεται πως δεν είναι η μόνη που βρήκε τα θέματα σε μαθηματικά πολύ ιδιαίτερα. Την ίδια στιγμή την απογοήτευσή της για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων καταγράφει μια χανιώτισσα υποψήφια με ανοιχτή επιστολή προς την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων των Μαθηματικών Προσανατολισμού. Στην επιστολή της γράφει: «Είμαι μια μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, η οποία εξεταζόταν στο μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού. Είμαι μια μαθήτρια που δεν σταμάτησα να διαβάζω όλη τη χρονιά και τα μαθηματικά ήταν η προτεραιότητά μου. Και σας ρωτώ, με τα θέματα σας τι καταφέρατε? Πιστεύετε ότι εξετάσατε τις γνώσεις μιας μαθήτριας λυκείου και όποιου άλλου μαθητή που αγωνίστηκε αυτή τη χρονιά για το στόχο του? Αν θεωρείτε πως με τα θέματα σας καταφέρετε να προτάξετε τη γνώση πάνω από κάθε τι, είστε αβάσιμοι. Αυτό που καταφέρατε ωστόσο είναι να πατήσετε κάτω κάθε μαθητή-μαθήτρια, να του κόψετε τα φτερά, να τον κάνετε να αισθανθεί πως ο κόπος που κατέβαλε ήταν άχρηστος. Αν νομίζετε πως τα θέματα σας ήταν προσιτά από την πλειονότητα των μαθητών των δημόσιων σχολείων, μάλλον δεν περάσατε ποτέ από αυτά τα θρανία ή ίσως λησμονείτε τη δυσκολία αυτής της χρονιάς. Είμαι μία μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου. Δεν είμαι υπολογιστική μηχανή ώστε να μπορώ σε 3 ώρες να σκεφτώ και να λύσω τα άπιαστα θέματά σας. Και σας ρωτώ, σε ποια ύλη βασιστήκατε? Οφείλετε ή όχι να στηριχτείτε στα ζητήματα του σχολικού βιβλίου? Αν θεωρείτε πως εξετάσατε το μέσο διαβασμένο μαθητή, είστε πραγματικά εθεροβάμονες.